Θεσσαλονίκη. Εκεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης αποφάσισε και έφτιαξε το γραφείο το οποίο θα ενημερώνει για το τι θα κάνουν οι δανειολήπτες. Ένας από τους ανθρώπους που τρέχει το γραφείο είναι η κυρία Σοφία Τσίπτσε. Είναι εδώ μαζί μας μέσω Skype. Την καλημέρα μας, Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα και από μένα. Τι κάνατε ακριβώς λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, πώς θα βοηθήσετε τους επιχειρηματίες? Ο κύριος Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την ομάδα μας που συνέστησαν το Κέντρο Διαμεσολάβησης, βλέποντας τα οικονομικά διέξοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποφάσισαν να δημιουργήσουν κάτω από την ομπρέλα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου και παράλληλα με το Κέντρο Διαμεσολάβησης που έχει ήδη συσταθεί, ένα τμήμα εξυπηρέτησης οφειλετών. Ο κάθε πολίτης, ανεξάρτητα αν είναι επιχειρηματίας ή μέλος του επιμελητηρίου, εφόσον έχει κάποια οφειλή, μπορεί να απευθύνεται στο επιμελητήριο και να ενημερώνεται δωρεάν για τις δυνατότητες που έχει με το παρόν νομοθετικό καθεστώς και τα νομοθετικά εργαλεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, για να αντιμετωπίσει την κατάσταση της υπερχρέωσής του. Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Οφειλετών είναι επανδρωμένο με αξιόλογους και κορυφαίους επιστήμονες, δηλαδή δικηγόρους για να καλύπτουν το νομικό κομμάτι της υπόθεσης και οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι θα παρέχουν όλες τις αξιόλογες και ουσιαστικές πληροφορίες μέσα από τα οικονομικά δεδομένα της κάθε υπόθεσης. Κυρία Τσίψε, ένα ακόμα ερώτημα. Υπάρχουν και άλλα κέντρα τα οποία ενημερώνουν τους δανειολήπτες από την πλευρά του δημοσίου αυτή τη φορά. Ποιες είναι οι διαφορές σας? Η διαφορά με τα κέντρα που υπάρχουν ήδη και τα έχει οργανώσει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι ότι τα κέντρα αυτά έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα, παύλα υποστηρικτικό για τους δανειολήπτες. Εμείς προσφέρουμε στους πολίτες που θα ενδιαφερθούν να αναθέσουν και την υπόθεσή τους. Ναι, μάλιστα. Και να κάνουν μια έμπρακτη διαχείριση της υπόθεσής τους για να βρεθεί μια βιώσιμη οικονομικά εξοδικαστικά λύση. Άρα καταλαβαίνω ότι και τα κέντρα αυτά θα στέλνουν τις υποθέσεις σε εσάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριε Κουφάντη, θα ήθελα να ενημερώσω ότι όλη αυτή η ομάδα που το τρέχει αυτό το κομμάτι, πέρα από το πρόεδρο και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, είναι η Όλγα Ιτσιπτέ και ο Ιωάννης Ρουκάς. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τώρα, θα μείνουμε εμείς στην Βόρεια Ελλάδα. Θα πάμε στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Το θέμα το οποίο τέθηκε είναι αν μπορούν οι εξαγωγές να δώσουν προστιθέμενη αξία και αν μπορούν οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν εξαγωγικές επιχειρήσεις.